κλήρος, αρχές και πιστοί συμμετείχαν στη Θεία Λειτουργία στον Άγιο Τίτο με αφορμή τον εορτασμό για την 53η επέτειο της επανακομιδής από τη Βενετία της Τίμιας Κάρας του Αποστόλου Τίτου, του πρώτου επισκόπου Κρήτης. Κύριε αιμονογένες Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Πλήθος κόσμου, στο πλαίσιο των εορτασμών, συμμετείχε χθες το απόγευμα στο Αρχιερατικό Συλλήτουργο, καθώς τον Άγιο Τίτο τιμήσαν με την παρουσία τους όλοι οι Μητροπολίτες της Κρήτης, χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Ειρηναίου. Νωρίς σήμερα το πρωί, μετά τη Θεία Λειτουργία, ακολούθησε λιτανία της Τίμιας Κάρας στο συνεορτασμό με την επανακομιδή στην Κρήτη από τη Βενετία των λειψάνων του Αγίου Κοσμάτου Ερημίτη, που μόνασε στα νότια παράλια στον Κουδουμά, όπου εκοιμήθη το 658. Ο Όσιος Κοσμάς ο Ερημίτης, λέει η επιλέξη, επέδειξε ποικίλες αρετές στο μοναχικό του βίο και χρόνο και ότι έζησε επίπονα και επίμονα ασκητικά, περνώντας από αρετή σε αρετή, ξεπέρασε όλους τους προηγούμενους σε άσκηση και ανέβαινε συνεχώς όλο και ψηλότερα. Αθλήθηκε πνευματικά σε ένα αφιλόξενο σπήλαιο της Κρήτης, όπου αναζήτησε με βαθιά άσκηση τον Κύριο και εκοιμήθη οσιακά, όπως ακούστηκε και χθες, το 658 μετά Χριστόν και ενταφιάστηκε στο ίδιο δυσπρόσιτο σπήλαιο, όπου από ανθρώπους της εποχής του έγινε το σπήλαιό του τόπος λατρείας. Το κλίμα ήταν άκρος συγκινησιακό, με τους πιστούς να τιμούν τη μνήμη του πρώτου επισκόπου Κρήτης και του Αγίου Κοσμά, το σκήνομα του οποίου επέστρεψε στην πατρίδα του μετά από 960 χρόνια εξορίας, αφού είχε κλαπεί το 1058 από ενετούς εμπόρους που το είχαν μεταφέρει στη Βενετία. Μετά από 960 χρόνια, σχεδόν μια χιλιετία από την αρπαγή του Αγίου Κοσμά, ο οποίος είναι ο αρχαιότερος γνωστός κρητικός όσιος που καταμαρτυρείται από τις πηγές, ένα μέρος των Αγίων του Λειψάνων επέστρεψε στην Κρήτη και ιδού το γεγονός αυτό η Κρήτη σήμερα το συνεορτάζει επίσημα μαζί με την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του πρώτου επισκόπου της του Αγίου Τίτου με συνοδική Θεία Λειτουργία μετά από σεπτή απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.